Να παραμείνουμε σε αυτό. Να παραμείνουμε στο διεθνές. Γιατί, Βαγγέλη, σταμάτα να γελάς πίσω από την πλάτη μου. Δηλαδή, σταμάτα να γελάς πίσω από την πλάτη μου. Σε νιώθω. Καλοπροαίρετα πάντα. Το ξέρω. Πάμε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Έχει ξεκινήσει την πρώτη του μήνα. Η τελετή λήξης είναι το Σάββατο. Έγιναν πολλά, πήγανε πάρα πολύ στάρ. Είχαμε πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Στην παρέα μας είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, είναι ο κινηματογραφικός μας συνεργάτης. Γεια σου, Αλέξανδρε! Γεια σας, καλή αρχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και στην εκπομπή. Και είσαι και ωραία, ντυμένος με τη γραβατούλα, μας τίμησες. Να σου πω κάτι. Η Κλεοπάτρα έδωσε κατευθύνσεις και εγώ δεν. Σου είπε φόρεσε γραβάτα. Περίμενε, σου είπε φόρεσε γραβάτα. Μου είπε, αλλά κύριος, μην έρχεσαι όπως έρχεσαι στο γραφείο. Παιδιά, μιλάς για το κόκκινο χαλί, τι θα βάλεις δηλαδή. Όχι. Ο Αλέξανδρος βάζει ένα twist, βάζει κάτι χρώμα. Σήμερα σε είδα πιο σοβαρό. Θα μιλήσουμε για το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας. Ναι. Γιατί να μην μιλήσουμε. Από τη στιγμή που ξεκίνησε με μια ταινία την οποία όλοι περιμένουμε να δούμε, την καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Πενέλοπε Κρούθ. Πρόκειται λοιπόν για μια επιστροφή στο αγαπημένο του θέμα, στις γυναίκες και τις μητέρες. Ο ίδιος μάλιστα στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στο ότι πλέον δεν του αρέσει να παρουσιάζει μοντέλα καθαγιασμένων γυναικών, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν το έκανε, για να πούμε την αλήθεια, αλλά του αρέσει να βλέπει αυτό το σκοτάδι το οποίο έχει μείνει από το φρανκικό καθεστώς. Βλέπουμε όμως και άλλα πλάνα από το κόκκινο χαλί. Βλέπουμε την Κέιτ Χάτσον. Παιδιά, την Κέιτ Χάτσον, θέλω να σταματήσουμε στην Κέιτ Χάτσον. Ένα με το χαλί. Ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να σταματήσουμε στην Κέιτ Χάτσον. Να πούμε στιλιστικό λάθος, όχι. Σε παρακαλώ τώρα που θα τα κοιτάξει τώρα. Κοιτάξτε το φόρεμα που φοράει. Δεν ξέρω καν. Παιδιά, αυτό το κορίτσι είναι μισή Ελληνίδα. Έρχεται κάθε καλοκαίρι εδώ. Ναι, ναι. Την είδα το καλοκαίρι στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έπαθε η καρδιά μου ανάφλεξη. Αυτό που παθαίνει στο τουκουντουκουντουκουντουκουντουκου. Την είδα σε ένα εστιατόριο στη Σκιάθο. Ήταν μαζί με τα παιδιά της, το σύντροφό της και τα πεθερικά. Έμεινε σχεδόν όλο το καλοκαίρι στη Σκιάθο. Ανέβαζε φωτογραφίες συνέχεια και διαφήμιζε την Ελλάδα. Διαφήμιζε από προϊόντα ελληνικά για τα οποία δεν πληρώθηκε ποτέ. Όμορφη. Μιλούσαμε έναν συγκλονιστική Θανάση. Άβαφη, με ένα κοτσάκι, ξέρεις, αυτό το πρόχειρο που κάνει στο Μετά τη Θάλασσα. Πανέμορφη, καταπληκτική. Έπαιζε ένα παιχνίδι με τα παιδιά. Το έχετε δει αυτό που. Το παίζουν τα πιτσιρίκια. Το βάζει εδώ το κινητό. Τώρα για το Φεστιβάλ Βενετίας λέγαμε. Βάζει εδώ το κινητό και παίζει παιχνίδια. Το παίζει με τα παιδιά της και τα παιδιά από τα διπλανά τραπέζια. Είναι εξαιρετικό πλάσμα και ήταν από τις ωραιότερες παρουσίες στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Συζητήθηκε όσο καμία. Αλέξανδρε, γίναμε σε σένα. Αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχε κιόλας σε μια ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα, στο Knives Out, το δεύτερο μέρος. Το Σταμαχέρια. Οπότε ένας λόγος παραπάνω, έτσι κι αλλιώς τιμάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και εμείς αντίστοιχα της δίνουμε τη δική μας νοητή ψηφιακή αγκαλιά. Α, μ' άρεσε αυτό. Τη τη δίνουμε απλόχερα. Να κάνω ένα διάλειμμα να σε ρωτήσω για την ταινία του Αλμοδόβαρ, να το πω σωστά. Τι ακούστηκε, άρεσε. 9 λεπτά σταμάτησε το χειροκρότημα. Δεν είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει χτυπήσει, βέβαια, γιατί 15 λεπτά ήταν για το Όλα για τη μητέρα μου στις Κάνες αρκετά χρόνια πριν. Υπάρχει χρονομετρητής χειροκροτήματος στις Κάνες. Ναι. Τι να σου πω, ξέρεις, αυτοί που θέλουν να βγάλουν κάποια είδηση την επόμενη μέρα και δεν ασχολούνται περισσότερο με την ουσία της ταινίας, κάτι θα βρουν να γράψουν. Οπότε, αν ψάξεις τις καταγραφές, ναι, 15 λεπτά ήταν το Όλα για τη μητέρα μου, 9 λεπτά ήταν για τις παράλληλες μητέρες. Μα όλα αυτά τα φεστιβάλ, Αλέξανδρε, καλύπτουν μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, άλλοι κοιτάνε τα ρούχα, άλλοι κοιτάνε τις εμφανίσεις, τα φορέματα, τον gossip. Άλλοι σαν και σένα τις ταινίες και σαν και εμάς, βέβαια. Εγώ είδα και την Πενέλοπε Κρούζ όμως που παίρνουν από πίσω. Πίσω από το Θανάση ήταν η Πενέλοπε Κρούζ. Αχ, ναι, είδες. Νομίζω ότι είναι ο Βαγγέλης, αλλά όχι. Ήταν η Πενέλοπε Κρούζ με ένα συγκλονιστικό λευκό. Όχι, αλλά ήταν πίσω από το πλάνο. Παιδιά, το φουστάρι της Κέιτ Χάτσον δεν παίζεται. Θα περάσει και από το κόκκινο χαλί από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν σε λίγες μέρες. Ήταν πέρυσι το τιμόμενο πρόσωπο. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω να την απολαύσουμε. Η Πενέλοπε Κρούθ με τα χρόνια δείχνει ότι είναι ηθοποιός σπουδαίων σκηνοθετών. Από μόνη της δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να έχει αυτή τη μεγάλη γκάμα, αλλά οι σκηνοθέτες εμπνέονται από εκείνη και της χαρίζουν μεγάλες ερμηνείες. Ναι. Ποια άλλη ταινία ξεχώρισε στο φετινό φεστιβάλ, Αλέξανδρε? Να πούμε για μια στιγμή, η οποία δεν είναι ταινία και έχει να κάνει με την έναρξη και τις βραβεύσεις. Βέβαια. Να μιλήσουμε δηλαδή για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και αυτόν τον καταπληκτικό λόγο που έβγαλε για την γυναίκα του, την Νικολέτα Μπράσκι, η οποία παίζει στις περισσότερες ταινίες του. Μάλιστα στο Τέρας έχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο. Μίλησε λοιπόν με πολύ ζεστά λόγια για τη γυναίκα του. Θεωρείται ότι η καριέρα του και η εξέλιξή του οφείλεται 100% στην αγάπη που έχει για αυτή τη γυναίκα. Θεωρείται ότι εκείνος δεν θα ήταν απολύτως τίποτα χωρίς αυτή δίπλα του για να είναι η πηγή έμπνευσής του. Και λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει σταματήσει στιγμή να υπάρχει και να δημιουργεί.
ακριβώς λόγω της συνύπαρξης αυτής. Θέλετε να διαβάσουμε μερικές ατάκες ναι, από είναι αυτή ένα πολύ ωραίο, είναι από πολύ αυτό ωραίο. Λόγο. Ναι. Διότι είναι πραγματικά όλα αυτά τα λόγια που θέλεις να πει ένας άντρας για τη γυναίκα είναι του. Είναι σαν ερωτική επιστολή. Ακριβώς. Και όταν τα λες δημόσια, ναι, ναι. Σε μεγεθύνεται όλο αυτό ακριβώς. Και πρέπει. Θα το πες εσύ που έχεις αντρική φωνή. Λοιπόν, όταν ευχαρίστησε, λοιπόν, πήρε βραβείο, ευχαρίστησε τη σύζυγό του και είπε: τα έχουμε κάνει όλα μαζί επί 40 χρόνια. Ξέρω ένα μόνο τρόπο να μετράω το χρόνο. Με σένα και χωρίς εσένα. Χωρίζουμε αυτό το λιοντάρι, παίρνω εγώ την ουρά για να σου δείξω τη χαρά μου, κουνώντας τη. Και παίρνεις τα υπόλοιπα. Ειδικά τα φτερά είναι δικά σου. Γιατί αν σε αυτή τη δουλειά έχω πετάξει, μερικές φορές το οφείλω σε σένα, στο ταλέντο, το μυστήριο, τη γοητεία, την ομορφιά σου, τη θηλυκότητά σου. Το να είσαι γυναίκα είναι ένα μυστήριο που εμείς οι άντρες δεν καταλαβαίνουμε. Ο Μάρξ είχε δίκιο όταν έλεγε ότι οι άντρες είναι γυναίκες που δεν τα κατάφεραν. Και είναι αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι σαν και σένα, Νικολέτα. Αν έχω κάνει κάτι καλό στη ζωή μου, πάντα περνούσε μέσα από το φως σου. Ο δικός μας ήταν ένας έρωτας με την πρώτη ματιά, με μια αιώνια ματιά. Τι ωραία λόγια. Παιδιά, δεν υπάρχει. Και έβαλε και χιούμορ. Αυτό που είπε για την ουρά που την κουνάει από τη χαρά του. Ναι, ρε παιδί. Και έβαλε και χιούμορ και έβαλε και ρομαντισμό και έβαλε και αλήθεια και έβαλε και το Μάρξ. Και... όλα. Όλα, και λέει, τα όλα. Φτερά. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Μπράβο του. Πάμε λοιπόν για την ταινία. Μία από τις ταινίες που ξεχώρισαν και μία από τις ταινίες που συζητιούνται πάρα πολύ αυτό το διάστημα είναι η ταινία Spencer. Βέβαια, είναι... και ακόμη δεν βγήκε και στις ακριβώς και γιατί σκέψου συζητήθηκε από την αφίσα της. Πολύ ωραία αφίσα. Αλέξανδρε, η ταινία έχει προβληθεί. Η ταινία έκανε την προβολή της πριν από 3 ημέρες στο φεστιβάλ της Βενετίας. Mm-hmm. Έχει πάρει διθυραμβικές κριτικές. Θεωρούν ότι η Stuart είναι το μεγάλο φαβορί για το μεγάλο βραβείο φέτος. Εμείς θα την περιμένουμε στις αίθουσες μέσα στην τρέχουσα σεζόν. Στην Αμερική θα κάνει την πρεμιέρα της τον Νοέμβρη. Παρουσιάζει ένα μικρό απόσπασμα από την ζωή της Νταϊάννα, αλλά ίσως και το πιο σημαντικό εκεί πέρα που έρχεται αντιμέτωπη με το κατά πόσο παραμένει ερωτευμένη και όχι εγκλωβισμένη στην εικόνα και στον γάμο της. Την περιμένουμε με πάρα πολύ αγωνία. Η εμφάνιση βέβαια της Stuart στο κόκκινο χαλί ήταν εξαιρετική, από τις πιο όμορφες εμφανίσεις. Είναι μια ηθοποιός η οποία πλέον έχει πολύ ωραία εξωστρέφεια. Θα πούμε ότι την έχουμε δει και σε άλλες βιογραφίες τα προηγούμενα χρόνια και κάθε φορά είναι αγνώριστη. Αυτό που ίσως έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον να δούμε για ποιο λόγο η Νταϊάννα. Εμένα αυτό είναι μια πραγματική απορία στο πώς η Νταϊάννα, η οποία μας χάρισε πάρα πολλές τηλετενίες όσο ήταν ζωντανή, μας χαρίζει αυτή τη στιγμή 2 κινηματογραφικές ταινίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τον κόσμο ακόμα και σήμερα να προσπαθεί να βρει αυτή τη σύνδεση που είχε με την βασιλική οικογένεια, με το πρότυπο μιας γυναίκας η οποία συνδέεται περισσότερο με τον κόσμο παρά με τον τίτλο της. Έχει λοιπόν αυτός ο πειραματισμός ίσως με κινητοποίησε στο να φτιάξουμε ένα θέμα και να δούμε το πώς έχουν παρουσιαστεί οι ιστορίες της Νταϊάννα στη μικρή, τη μεγάλη οθόνη, αλλά και το musical. Να κάνω μια παρατήρηση. Γιατί η ταινία λέγεται Spencer? Είναι το γιατί, ίσως είναι το, γιατί το ξέρω, γιατί είναι το επώνυμό της, αλλά είναι μια ταινία που πηγαίνει πίσω λίγο και μας δείχνει. Είναι μια ταινία που πηγαίνει και πίσω και μας δείχνει στοιχεία της ταυτότητάς της. Τα στοιχεία αυτά τα οποία ήθελε να κρατήσει από την Νταϊάννα πριν γίνει. Άρα είναι η Spencer πριν την Νταϊάννα. Πριν την Νταϊάννα την πριγκίπισσα, μάλλον. Όχι, βέβαια, έχει και στη σκηνή του γάμου. Η ιστορία είναι, αφορά την εποχή που ήταν παντρεμένη με τον Κάρολο. Ναι, αλλά απλά είναι, φωτίζει. Είναι μια ανασκόπηση και μια ενδοσκόπηση σε αυτό το οποίο θα ήθελε η ίδια ίσως να ήταν. Ναι. Πριν δούμε το βίντεο σου, κάτι τελευταίο. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα από. Συζητάνε. Ναι, λένε ότι είναι ένα από τα μεγάλο φαβορί των Όσκαρ. Ναι, λένε. Είναι μεγάλο φαβορί. Το έχουμε και σε σούπερ. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα φαβορί των Όσκαρ και να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να δούμε τις ταινίες που θα βγουν το Δεκέμβρη στους Αμερικανικούς. Οπότε α καθίσουμε λίγο γερά στην καρέκλα μας, σας περιμένουμε. Έχουμε μια ολόκληρη σεζόν και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο με όλες αυτές τις πρωταγωνίστρες που υποδίθηκαν την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ποια ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα και τι σχέση είχε με την Νταϊάννα Σπένσερ? Αυτό το ερώτημα προσπαθούν συνήθως να απαντήσουν οι οπτικοποιημένες απόπειρες που έχουν δει το φως της σκοτεινής αίθουσας. Το ίδιο ερώτημα ήθελαν να κατανοήσουν και οι ηθοποιοί που την υποδίθηκαν. Η πρώτη που την υποδίθηκε ήταν η Caroline Bliss, το κορίτσι του James Bond στις ταινίες με το δάχτυλο σκανδάλι και προσωπική εκδίκηση, στο ρόλο της Miss Moneypenny. Η Caroline, που από το 1996 έχει αποσυρθεί από το χώρο του θεάματος, υποδίθηκε την Diana το 1982 στο υποκριτικό της ντεμπούτο. Τίτλος της ταινίας, Charles and Diana, A Royal Love Story, παραγωγή του δικτύου ABC, και η ταινία προβλήθηκε μόλις 14 μήνες μετά το βασιλικό γάμο, παρουσιάζοντας το παρασκήνιο. Και για την Catherine Oxenberg ήταν το υποκριτικό της ντεμπούτο, ο ρόλος της Νταϊάννα.
Μια γαλαζοαίματη υποδίεται τη γαλαζοαίματη, έγραφε τότε ο τύπος, αφού η ηθοποιός ήταν κόρη της πριγκίπισσας Ελισάβετ της Γιουγκοσλαβίας. Γνωστή από τις συμμετοχές της στην τηλεοπτική σειρά Δυναστεία στο ρόλο της Amanda Bedford Carrington και από το πλοίο της αγάπης. Η προβολή της τηλετενίας The Royal Romance of Charles and Diana έγινε λίγο καιρό αργότερα, την ίδια χρονιά, από το CBS, παρουσιάζοντας την παραμυθένια όψη του βασιλικού γάμου. 10 χρόνια αργότερα, υποκριτικό ντεμπούτο και για εκείνη. Το 1992 έρχεται μία ακόμα τηλετενία για το CBS, το The Women of Windsor. Στο ντεμπούτο της, η Νίκολα Φόμπι, με μόλις 4 συνολικά συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα, κλήθηκε να παρουσιάσει τη σχέση της Νταϊάννα με τη Σάρα Φέργκινσον, τη δούκισσα του Γιόρκ. Άλλη μια τηλετενία για το CBS, για την Νταϊάννα, ακολουθεί 4 χρόνια μετά την τελευταία παραγωγή του. Το ερωτευμένη πριγκίπισσα με την Julie Cox καταγράφει τις μέχρι τότε φημολογούμενες σχέσεις της Νταϊάννα με τον εκπαιδευτή Υπασίας. Ένα χρόνο μετά το θάνατο της Νταϊάννα έρχεται το Diana, A Tribute to the People's Princess με την Amy Sekobe στον πρωταγωνιστικό ρόλο, την πρώτη από τις ταινίες της Νταϊάννα που η ιστορία καταγράφει και το τραγικό τέλος της. Το 2007, στο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Diana, Last Days of a Princess, η Genevieve O'Reilly θα υποδηθεί τη Lady Di. Με αποσπάσματα πραγματικών συνεντεύξεων και δραματοποιημένες σκηνές, αυτό το αμάλγαμα τεχνών παρουσιάζει την Diana ως χειριστική, αλλά σε ανάγκη. Η πρώτη κινηματογραφική προσπάθεια καταγραφής των σκοτεινών σελίδων προσωπικής ζωής της Diana έρχεται το 2013. Στην ταινία Diana, η Naomi Watts φέρει στην επιφάνεια τα παγιδευμένα συναισθήματα της ηρωίδας όταν συνάπτει σχέση με τον ιατρό Hasnat Khan. Η τηλεοπτική σειρά The Crown έδωσε τη δυνατότητα στην Emma Corrin και στην Elizabeth Debicki να υποδηθούν την πριγκίπισσα Diana σε νεαρή και μεγαλύτερη ηλικία. Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική απόδοση κάνει πρεμιέρα αυτές τις μέρες στο Φεστιβάλ Βενετίας. Τίτλος της ταινίας Spencer, δηλαδή το επώνυμο της Diana, και το ρόλο υποδίεται η Kristen Stewart. Το 2006, στο The Queen, μπορεί να μην έχουμε κάποια ηθοποιό να υποδίεται την Diana, είναι όμως το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας. Ο θάνατος της πριγκίπισσας Diana βυθίζει την Αγγλία σε πένθος, όχι όμως και το παλάτι που ακόμα και τώρα δεν κρύβει τα εχθρικά αισθήματα απέναντί της. Ο νεοεκλεγής πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ προσπαθεί να πείσει τη βασίλισσα Ελισάβετ να συμμετέχει στο δημόσιο πένθος, αλλιώς κινδυνεύει ακόμα και ο θεσμός της μοναρχίας. Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την Έλεν Μίρεν σε μια ανατριχιαστική ερμηνεία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια χρονιά του θανάτου της Νταϊάννα είχε ήδη γυριστεί η γλυκιά ρομαντική κωμωδία με την Τόνι Κολέτ «Εγώ και η Νταϊάννα». Από παρεξήγηση θα κυνηγηθεί από αστυνομικούς, ενώ σου την ακολουθεί ένας παπαράτσι που φιλοδοξεί να πάρει φωτογραφίες της Lady Di. Για τις ανάγκες της ταινίας γυρίστηκε εκ νέου το τέλος, που δείχνει την Τόνι Κολέτ να πηγαίνει να εναποθέτει ένα λουλούδι φόρο τιμή στη μνήμη της Νταϊάννα. Ξέρεις, είναι προσωπικότητες που λέμε larger than life και καμιά φορά ξεχνάς ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι και νομίζω ότι είναι όντως κινηματογραφικοί ήρωες. Όμως είναι αληθινοί άνθρωποι, έτσι, που έζησαν αληθινές ζωές. Όταν είσαι τόσο διάσημος, πάει να σου ανήκει η ζωή σου πια. Αυτό είναι μια μεγάλη αρχή. Σχέση της Diana, η Lady Amelia και η Lady Eliza, οι οποίες στιλιστικά σχολιάστηκαν πολύ αρνητικά σε αντίθεση με την Kristen Stewart που προκάλεσε αίσθηση με σορτσάκι. Που ήταν ενάντια στο πρωτόκολλο. Σαν ναι, έτσι. Ναι, σωστό. Σωστό. Με πάντως... Σορτσάκι, εγώ δεν άκουσα που εμφανίστηκε στο φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Πάντως το Spencer και μόνο από την αφίσα έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Πήρε φοβερές κριτικές η αφίσα. Που είναι, αφίσα που είναι η Diana, η Stewart, δηλαδή από πίσω με τον νηφικό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο νηφικό δεν ήταν και τόσο καλό γούστο τότε, αλλά κάπως φαίνεται τώρα, εκεί. Είναι... Εποχή... Ω, ναι, εντάξει, ήταν υπερπαραγωγή. Κλείναμε σπίτια ναι, για να δούμε το γεγονός ότι είχαμε δύο μέρες στη 40 Γιάννα δεν σημαίνει τίποτα. Τυχαίο. Εντελώς τυχαίο. Εντάξει, είναι οι μέρες του θανάτου της. Ναι, είναι η ταινία αυτή. Η Νταϊάννα ούτως ή άλλως δίνει τροφή, παιδιά. Είναι, ναι, καλέ, είναι δε... λίγο αδιανόητο. Είναι λίγο χρόνια Νταϊάννα φέτος. Ναι, ξεκίνησε με το Crown. Από την ταινία, νομίζω.
Και με το Crown και με όλα αυτά. Καλά, δεν το Crown ποτέ. Το έφερε ακόμη πιο κοντά, γιατί το πήγε και στην πιο πιτσιρικαρία όλο αυτό το πράγμα, έτσι που δεν το ήξερε πριν. Λοιπόν, εμείς πηγαίνουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Τη Βάσο Λασκαράκη. Τη Βάσο Λασκαράκη για τρίτη φορά μέσα σε τρεις μήνες τον καναπέ μας. Καλά, θα μην το αποκαλύψω, τώρα θα το πούμε. Γιατί η δεύτερη ήταν αθρέα. Και θέλω να πω για μαμάδες και μπαμπάδες που είναι στο σπίτι λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, κάνουμε τα σοκολατένια τα Pop-It. Τι είναι αυτά, θα μάθουμε. Με έχει ζαλίσει με αυτά. Πραγματικά. Παιδιά με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει συνέχεια και δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Αυτά που σπά. Αυτά τα. Δεν κατάλαβα. Θα σα τα εξηγήσω. Η Βάσο θα ξέρει γιατί σίγουρα η κόρη τη έχει Pop-It. Έχει. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. We'll be right back.